Πάλι καλά που ο κύριος Κερίδης δεν ζήτησε από τους συνταξιούχους να πούν συγγνώμη και να επιστρέψουν και αναδρομικά τις συντάξεις που έπαιρναν τόσα χρόνια. Μόνο αυτό δεν ακούσαμε. Η λογική της ομιλίας ήταν αυτή. Πάλι καλά που δεν ακούσαμε και αυτό. Να επιστρέψουν αναδρομικά τις συντάξεις που έπαιρναν τόσα χρόνια, γιατί δήθεν ήταν ασφαλιστικός λαϊκισμός αυτά τα δικαιώματα που υπήρχαν. Κυρίες και κύριοι, συζητάμε ένα ακόμη βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το τρίτο κατά σειρά τέτοια σημασίας μέσα στο καλοκαίρι. Προηγήθηκε το νομοσχέδιο τερατούργημα για τα εργασιακά, ακολούθησε μέσα στο κατά καλό καιρό το νομοσχέδιο κεραμαίος για την παιδεία και κλείνει το θέρος η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Τρία νομοσχέδια που ουσιαστικά το ένα είναι η συνέχεια του άλλου και που στρέφονται όχι μόνο αλλά κυρίως κατά των νέων ανθρώπων. Ο νέος που από την πιο μικρή ηλικία θα έρχεται αντιμέτωπος με τη μορφωτική υποβάθμιση και την ταξική κατηγοριοποίηση που θα προσανατολίζεται στις πρόσκαιρες δεξιότητες, είναι ο ίδιος που ως αυριανός εργαζόμενος θα πρέπει να μάθει να ζει και να εργάζεται με ξεχυλωμένα ωράρια, με ατομικές συμβάσεις, σε μια διαρκή εργασιακή περιπλάνηση και μακροχρόνια ανεργία. Είναι και ο ίδιος που ως ασφαλισμένος και μελλοντικός συνταξιούχος θα πορεύεται χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά με έναν ατομικό κουμπαρά και που δεν θα ξέρει αν, πότε και τι σύνταξη θα πάρει. Να γιατί λέμε ότι το ένα νομοσχέδιο είναι συμπλήρωμα του άλλου. Γιατί το νήμα που συνδέει αυτούς τους νόμους είναι ακριβώς αυτό. Ότι δεν υπάρχουν συλλογικά συγκροτημένα καθολικά δικαιώματα, μορφωτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά. Όλα είναι ατομική υπόθεση του καθενός και της καθεμιάς και το μόνο που υπάρχει είναι η ζούγκλα του ανταγωνισμού και η πλήρης αβεβαιότητα για το αν θα μορφωθεί και πώς ένας νέος, τι και αν θα σπουδάσει, αν θα βρει δουλειά στο αντικείμενό του, με τι όρους θα δουλεύει, αν και πότε θα καταφέρει να πάρει σύνταξη. Αυτή είναι η κοινωνία σας και το μέλλον που ετοιμάζετε και τα νομοσχέδια αυτά, πέρα από τις τραγικές συνέπειες που έχουν, έχουν και μία διακριτή ιδεολογική στόχευση. Την εμπέδωση της λογικής, της ατομικής ευθύνης, του ατομικού ρίσκου, αλλά και της λογικής, ότι το συμφέρον των επενδυτών, των επιχειρηματιών, είναι και συμφέρον των εργαζομένων. Γιατί αυτό ακριβώς κάνεται και με το νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι δεν θα θεωρούνται πια ασφαλισμένοι, αλλά επενδυτές που θα εξαναγκάζονται να τζογάρουν τους κόπους μιας ζωής στις διάφορες χρηματιστηριακές λοταρίες και θα βλέπουν τον ιδρώτα τους να γίνεται χρηματοδοτικό εργαλείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να γιατί και οι όποιες διαβεβαιώσεις δίνεται για δήθεν κρατική εγγύηση των επικουρικών συντάξεων και των εισφορών είναι αέρας κοπανιστός. Και επειδή μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, στην ομιλία σας και για μύθους, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τις ίδιες εγγυήσεις που δίνεται σήμερα έδιναν και οι κυβερνήσεις μετά τη δεκαετία του 50, όταν με αναγκαστικό νόμο τα αποθεματικά των ταμείων τοποθετήθηκαν σε άτοκους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρηματοδοτούσαν την καπιταλιστική ανάπτυξη εκείνης της περίοδου. Τις ίδιες εγγυήσεις έδιναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τις δεκαετίες του 90 και του 2000, όταν νομοθετούσαν τη δυνατότητα τα αποθεματικά των ταμείων να τζογάρονται στο χρηματιστήριο. Τις ίδιες εγγυήσεις με εσάς έδιναν και μετά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν απειλούνται η 13η και 14η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, τα όρια και τον ύψος των συντάξεων κτλ. Και όταν μετά οι μύθοι κατέρευσαν, όταν άρχισε να υλοποιούνται πιο επιθετικά τα σχέδια του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισαν τότε οι δικαιολογίες για το δημογραφικό, για τη γύρανση του πληθυσμού, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, για, λες, και δεν είναι οι δικές σας πολιτικές που εμποδίζουν σήμερα ένα νέο ζευγάρι να κάνει οικογένεια. Ή το καινούριο, για την ενεργό γύρανση, το καινούριο φρούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λες και είναι προνόμιο με βάση την εξέλιξη
και τις δυνατότητες της ίδιας της κοινωνίας να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν περισσότερα χρόνια εκτός δουλειάς, αλλά θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι τον τάφο. Όση λοιπόν αξία είχαν οι εγγυήσεις αυτών των κυβερνήσεων, την ίδια αξία έχουν και οι δικές σας εγγυήσεις σήμερα. Δηλαδή, καμία. Πολύ περισσότερο που το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα λειτουργεί εξ ορισμού ως επενδυτική εταιρεία για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου. Αλλά ακόμη, κύριε Υπουργέ, και αν δεχτούμε τις διαβεβαιώσεις σας, ότι δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός θα εγγυάται τελικά τις εισφορές, τι ακριβώς λέτε με αυτό? Ότι αφού έχουν ξεκοκαλιστεί τα χρήματα των ασφαλισμένων, αν γίνει στραβή, που δεν την αποκλείετε και το είπατε κιόλας και με τα σχέδια προσομοίωσης που κάνετε, αν γίνει στραβή θα τα πληρώσει ποιος? Ο προϋπολογισμός, δηλαδή οι φορολογούμενοι. Κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Τα κοράκια θα κερδίζουν πάντα και οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν πάντα, είτε ως ασφαλισμένοι είτε ως φορολογούμενοι. Αυτό είναι το σχέδιο που έχετε με το καινούριο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και τις κάλπικες υποσχέσεις. Το πρόβλημα με το ασφαλιστικό διαχρονικά δεν είναι ούτε δημογραφικό, ούτε τεχνοκρατικό, ούτε στενά δημοσιονομικό. Είναι βαθιά ταξικό και βαθιά πολιτικό. Είναι ότι το κεφάλαιο θέλει να μειώσει ακόμη περισσότερο το εργασιακό κόστος, θέλει να βάλει χέρι ακόμη και σε αυτά τα χρήματα που προορίζονται για την υγεία, την πρόνοια, τη σύνταξη και αποτελούν ένα μικρό μέρος της κλεμμένης υπεραξίας από τους εργαζόμενους. Όσο παραμένει αυτός ο σιδερένιος νόμος αυτού του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος, κανένας μισθός, κανένα ωράριο, καμία σύνταξη, κανένα δικαίωμα δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ να είναι εγγυημένο από καμία αστική κυβέρνηση. Γι' αυτό και το αίτημα για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης φιγουράρει πάνω-πάνω στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το νέο υπερμνημόνιο για τους λαούς της Ευρώπης. Γι' αυτό και τα κόμματα που εμφανίζονται σήμερα να διαφωνούν με το νομοσχέδιο έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα σε αυτό το διαχρονικό έγκλημα σε βάρος των συντάξεων, των παροχών και γενικότερα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Από το Κινάλ Πασόκ, που ταυτίστηκε ως κόμμα, με το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο και την καταλήστευσή τους, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο υιοθέτησε όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, αλλά τους πήγε και παραπέρα με τον νόμο Κατρούγκαρου, υιοθετώντας και την νοητή κεφαλαιοποίηση και τη λογική του ατομικού κουμπαρά, και που σήμερα δεσμεύεται στο ΣΕΒ, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας πριν λίγο καιρό, δεσμεύεται στο ΣΕΒ για τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, που είναι η βάση της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα. Αυτό που μπορεί να εγγυηθεί αξιοπρεπείς συντάξεις, υψηλού επίπεδου παροχές υγείας και πρόνοιας που να αντιστοιχούν στις σημερινές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της επιστήμης, είναι μόνο ο αγώνας των εργαζομένων, είναι η οργάνωση και η πάλη τους για αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική καθολική κοινωνική ασφάλιση και κυρίως για να σταματήσει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα που πουλιέται και που αγοράζεται, δηλαδή για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, για μια κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ευχαριστώ.